εγώ αυτό που λέω τώρα. Έρχεσαι τον Ευρωβουλευτή του Μονακό Αξιμέλκα και συνέχισε το ταξίδι του για την Κύπρο. Είναι υπηρετό. Τούτο να μην είναι γεμάτη η αίθουσα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει όλη την επαγγελματική και την ακαδημαϊκή καριέρα πάνω στα θέματα του περιβάλλοντος και του νερού και γενικότερα του περιβάλλοντος. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε ευγενεστοί από κόσμο. Να πω πως το βιογραφικό σημείωμα του Μιχάλη, αγαπητέ μου Μιχάλη, θα με επιτρέψει να μιλάω έτσι. Είμαστε τόσο λίγοι, τώρα σαν να είμαστε μια οικογένεια εδώ. Ειλικρινά είναι ένα, κοίταξα το βιογραφικό που μου έστειλε, είναι ένα πλουσιότατο, μεστότατο, γεμάτο από πρωτοβουλίες και δραστηριότητες εξαιρετικές. Προσπάθησα έτσι να συνοψίσω μερικά πράγματα, δεν μπορώ να τα πω πολύ εύκολα. Να πω μόνο ότι σπούδασε χημεία και χημεία περιβάλλοντος και ωκεανογραφία του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τορόντο και τη Λίβερπουλ, είναι διδάκτορας της χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορ επίσης της ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου της Λίβερπουλ. Είναι καθηγητής χημείας σήμερα, περιβάλλοντος στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Είναι ο Μιχάλης Οσκούλος, είναι ιδρυτής και πρόεδρος από το 1991 του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αηφόρο Ανάπτυξη. Πρόεδρος σε πάρα πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Αναφέρω αυτόν της Παγκόσμιας Σύμπραξης για το Νερό Μεσόγειος. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πρόεδρος για πάρα πολλά χρόνια της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για άνθρωπος και βιόσφαιρα της UNESCO και μέλος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO. Ο καθηγητής Μιχάλης Κούλος είναι συγγραφέας 300 και πλέον εργασιών, βιβλίων, μονογραφιών, επιστημονικών άρθρων, ανακοινώσεων, εργασιών, μελετών κλπ. Και έχει ασχοληθεί σε βάθος στο ελληνικό και διεθνές επίπεδο επί μακρά σειρά ετών με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμων ή επιστημονικός σύμβουλος της UNESCO και άλλων διεθνών οργανισμών σε πολλά χώρα και πολλές συνοδήσεις και θα αναφέρω κάτι εξαιρετικά εξαιρετικό για τον Μιχάλη. Έχει κινηθεί με το χρυσό μετάλλιο της πόλης των Παρισίων επί της Δημότης, με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, με το μετάλλιο Σιμών Μπολιβά της UNESCO και ένα πλήθος άλλων διακρίσεων για την κοινωνική του και την επιστημονική του προσφορά. Μιχάλη, θα σου δώσω το λόγο και θα δικήσω άλλη μια φορά στην Ελλάδα. Καλό. Καμία ταλαιπωρία. Αυτό το ταξίδι, το διπλό ταξίδι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα προσωπικά, αλλά το Πανεπιστήμιο και όλους που είστε εδώ μια τέτοια ώρα, γιατί οπωσδήποτε όλοι ξέρω έτσι όπως έχει γίνει η ζωή πόσες ευθύνες υπάρχουν. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είμαι στην Κύπρο, άλλωστε η Έλκο την καταγωγή μου από το νησί αυτό, και είμαι εξαιρετικά επίσης ευτυχής που βρίσκομαι σε ένα πανεπιστήμιο σχετικά νέο και μάλιστα σε ένα πανεπιστήμιο που έχει ήδη 2 έδρες UNESCO και θα προσπαθήσω να φωτίσω και εγώ από την πλευρά μου το μεγάλο αυτό θέμα. Πολλές από τις διαφάνειες τις οποίες θα χρησιμοποιήσω, τις έχει χρησιμοποιήσει ήδη ο φίλος ο Ιάκωβος ο Γανούλης. Όπως ανέφερε, πολλές έχουν χρησιμοποιηθεί από την ίδια την UNESCO. Θα προσπαθήσω όμως να τις φωτίσω με λίγο διαφορετικό τρόπο. Πρώτα απ' όλα, το νερό. Το νερό είναι ένα ανεπαρκία. Είναι ένα ανεπαρκία το γλυκό νερό. Και όπως αναφέρθηκε ήδη, η εμφάνιση της ζωής οφείλεται στην παρουσία του νερού και η προστασία και αηφόρος διαχείριση των υδατικών πόρων είναι απαραίτητη
για τη συντήρηση της ζωής στον πλανήτη, για όσο ακόμη αυτός ο πλανήτης μπορέσει να επιβιώσει. Και λέω αυτό γιατί ακούστηκαν και ορισμένες απόψεις για τις υπερβολές ή μη υπερβολές κλπ. Αν βγάλουμε τα επίπεδα μεταξύ πρόβλεψης και χρόνου, δηλαδή αν αποκόψουμε την ακρίβεια του χρόνου στις προβλέψεις, γίνονται προφητείες. Αυτή είναι η διαφορά της προφητείας από την πρόβλεψη. Οπότε, ό,τι αξία μπορούμε να δώσουμε για να ρυθμίσουμε τη ζωή μας στις προφητείες, μπορούμε να δώσουμε στις προβλέψεις των οποίων ο χρόνος δεν είναι σαφής. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι ο πλανήτης κάποια στιγμή θα πάψει να υφίσταται. Υπόθηκε και πριν, όχι η ζωή στον πλανήτη. Τι γίνεται, όχι. Δυστυχώς, θα πάμε πίσω. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εδώ είναι απλώς, πρέπει να έχουν φύγει, όπως σας είπα, ορισμένες διαφάνειες κατά τη διάρκεια, γιατί έγιναν όλα αυτά στο ταξίδι μέσα. Δεν πειράζει. Έχω χάσει μια διαφάνεια που έδειχνε ότι ο πλανήτης μας είναι σε τέτοια θέση στο ηλιακό σύστημα. Ο Ερμής που είναι δίπλα στον ήλιο έχει χάσει όλο το ρευστό του. Άρα και το νερό του και την ατμόσφαιρά του. Οι πλανήτες που είναι πέρα από τη ζώνη των αστεροειδών είναι όλοι απλώς ατμοί. Και μόνο η Γη μαζί με τον Άρη και την Αφροδίτη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τον συνδυασμό στερεού και κάποιας ατμόσφαιρας, στη δική μας περίπτωση κομμάτι αυτού του ρευστού είναι και το νερό. Αυτό που βλέπουμε στα χρόνια είναι ότι αυτή η τάση συνεχώς μετακινείται προς τα έξω, δηλαδή κάποια στιγμή θα χάσουμε και εμείς μετά από πολλά εκατομμύρια ετών, τελείως αυτό το κομμάτι. Αυτό έχει καμία αξία πολιτική, καμία αξία για την... μόνο κάποια μακρινή φιλοσοφική αξία μπορεί να έχει. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση, όταν αρχίζουμε μια συζήτηση για το νερό, να ξέρουμε ποια είναι ουσιαστικά πράγματα εκ των αληθιών και ποια όχι. Εκεί είναι όλη η υπόθεση ως προς τη διαχείριση και ως προς πολλά άλλα πράγματα, είναι ο συνδυασμός της γνώσης και η διαλογή στη γνώση αυτών των στοιχείων που είναι πράγματι χρήσιμα μέσα σε ανθρώπινους χρόνους. Ο υδρολογικός κύκλος είναι το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει, διότι ο υδρολογικός κύκλος δεν είναι απλά η μεταφορά από την θάλασσα και τα υγρά σώματα στην εξάτμιση και στη συνέχεια η βροχή και η απορροή. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι του υδρολογικού κύκλου και μας διαφεύγουν τα άλλα κομμάτια. Το δεύτερο κομμάτι, το ξέρουμε όλοι, είναι ο ετήσιος κύκλος. Σε κάθε χώρα είναι διαφορετικός. Άλλος είναι στην Κύπρο, άλλος είναι στην Ελλάδα και Κύπρο περίπου το ίδιο, αλλά και στο ίδιο ημισφαίριο μέσα διαφέρει. Αν πάρουμε την Ελλάδα με τη Σουηδία, πράγματι οι βροχοπτώσεις και η προσθήκη του νερού από την ατμόσφαιρα γίνεται από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη. Ούτε στη Σουηδία δεν έχει τόσο βροχή το καλοκαίρι. Παρ' όλα τα αυτά, η αλλαγή των συνθήκων εκεί πέρα μας δίνει απορροές το καλοκαίρι, διότι λιώνουν οι πάγοι και άρα το μέγιστο των νερών το καλοκαίρι, ενώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι ξερά τα ποτάμια το καλοκαίρι. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι κύκλοι, και αυτό είναι πολύ βασικό για τη διαχείριση, να ξέρουμε λεπτομερώς, όσο γίνεται λεπτομερώς, ορισμένες διαφορές ανάμεσα στη βροχόπτωση, στην απορροή,
που είναι πολύ διαφορετικό και η απορροή επίσης με τη σειρά της έχει να κάνει με, όχι μόνο με το έδαφος αλλά και το υπέδαφος και βέβαια το μικροκλίμα. Υπάρχουν και άλλοι κύκλοι. Δηλαδή το ότι υπόθηκε κάτι για τους μουσώνες πριν πολύ σοβαρό. Με την εξής έννοια ότι ο κύκλος στον πλανήτη είναι αλλού ξεκινάει το νερό, γεννιέται στον Ατλαντικό, όπου είναι ανοιχτός από βορρά και από αρκτική και ανταρκτική και δέχεται τον Αμαζόνιο και τον Κόγκο και τον Νίγηρα και εξατμίζεται στον Ειρηνικό. Άρα υπάρχει μία πορεία ετήσια σε αυτό το σημείο μέσα, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ ριζικά τις καταστάσεις οι οποίες γίνονται σε πολυετή βάση. Αυτό όμως δεν μπορούμε, δεν το έχουμε μοντελοποιήσει ακόμη, δεν ξέρουμε ακόμη. Γι' αυτό σε πολλά πράγματα υπάρχει η παράδοση των παλιών που λέγανε κοιτάω τα αστέρια, κοιτάω το φεγγάρι και κάναν προβλέψεις, κάποιες από τις οποίες βγαίνανε σωστές, οι οποίες όμως ακόμη επιστημονικά δεν έχουν μπορέσει να τεκμηριωθούν. Και αυτό είναι ένας από τους επόμενους στόχους που έχουμε. Δεν καταλαβαίνω, αυτό πηγαίνει πίσω. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά στον κύκλο για να προχωρήσω πολύ γρήγορα στο ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ μικρό ποσοστό του νερού, 3% του γλυκού νερού από αυτό ένα ελάχιστο ποσό, δηλαδή μιλάμε για 0,3 περίπου το οποίο είναι χρήσιμο και φοβάμαι ότι έχει γίνει μπλέξιμο στις παρουσιάσεις μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, οι απαιτήσεις λοιπόν αυτή τη στιγμή για να συνδέσω με αυτά που υπόθηκαν πριν. Έφυγε η κυρία από τους περιβαλλοντιστές, είπε πολλά ενδιαφέροντα. Σε μερικά είναι ακόμη χειρότερη η κατάσταση. Είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια οι άνθρωποι που πεθαίνουν κάθε χρόνο από προβλήματα που συνδέονται με ασθένειες του νερού. Έχουμε γύρω στο 1,2 δισεκατομμύρια που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό ασφαλές νερό. Στη Μεσόγειο ήδη έχουμε γύρω στα 20 με 25 εκατομμύρια που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Είναι 2,2 δισεκατομμύρια και αυτά τα 2,2 που ήταν έχουν φτάσει, 2,2 ήταν στο Johannesburg ή μάλλον στις αρχές στο 2000. Το 2009 έχουμε φτάσει στα 2,6 δισεκατομμύρια που δεν έχουν πρόσβαση στην αποχέτευση. Και εδώ, κυρία Κουτσελίνη, τα θύματα είναι οι γυναίκες. Και είναι πρώτα οι γυναίκες πολλαπλά, όχι μόνο γιατί πηγαίνουν να αφήνουν τις σπουδές το ένα το άλλο, αλλά για να φέρουν το νερό. Αλλά ξέρετε τι σημαίνει 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι να μην έχουν πρόσβαση στην αποχέτευση? Σημαίνει ότι έχουμε μερικές χιλιάδες βιασμούς γυναικών την ημέρα. Επαναλαμβάνω, το νούμερο είναι εξωφρενικό. Παιδιά και γυναίκες που υφίστανται ακριβώς τον κίνδυνο και υποπίπτουν, βρίσκονται μάλλον κάτω από συνθήκες βιασμού, μόνο και μόνο διότι πρέπει να πάνε κάπου να κάνουν τις ανάγκες τους, τις φυσιολογικές τους ανάγκες. Αυτός είναι ο πλανήτης ο περίφημος, στον οποίο έδειξε προλίγου ο Γκανούλης τον Παχύ, γι' αυτό ήταν άρρωστος, αλλά και όλους τους άλλους, όλες τις οξύμορες άλλες προσεγγίσεις της κατανάλωσης και της αυθονίας. Επίσης έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια γύρω στη Μεσόγειο, γύρω στο 65% των υγροτόπων, δηλαδή των φυσικών μηχανισμών διήθησης και προστασίας των υδάτινων συστημάτων.
Το έδειξε προλίγου ο κ. Γιαννούλης αυτό. Το διοξείδιο του άνθρακα σίγουρα αυξάνεται και αυτό το βλέπουμε από όχι μόνο από τα της Λοαμώνα τους στο σταθμό, αλλά έχουμε πάρει καρότα από τους πάγους και τα έχουμε κόψει, έχουμε ελευθερώσει το διοξείδιο και τα έχουμε δει και άρα μπορούμε να πάμε ιστορικά και πολλά χρόνια πίσω και σας βεβαιώ ότι είναι αληθή τα στοιχεία αυτά. Αυτό επίσης είναι αληθινό, τουλάχιστον για την περίοδο αυτή που ξέρουμε, αλλά βλέπετε ότι και άλλα πράγματα ανεβαίνουν. Η ανθρωπογενής δέσμευση του αζότου, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, και βλέπουμε μία ολόκληρη σειρά από αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει στα νερά, στην ποιότητα των νερών. Όπως είναι, βλέπετε, από το 1850 μέχρι το 2000, έχει δεκαπλασιαστεί η ποσότητα. Εδώ είναι τα τροπικά δάση τα οποία έχουν χαθεί. Αυτό το έδειξε και προλίγου, είναι η εξαφάνιση των ειδών. Έχουμε μία συνεχή πτώση της βιοποικιλότητας. Και αν τα βάλουμε όλα, βλέπουμε ένα τρομερό αυξητικό σε όλο, το οποίο αρχίζει από τον πληθυσμό. Και την έχω δανειστεί την εικόνα από τον Σολό Ζινάγη. Βλέπουμε και εκείνος από κάπου αλλού. Βλέπουμε ότι μέσα σε αυτήν βλέπετε την κατανάλωση του χαρτιού, την αύξηση του πληθυσμού, την αύξηση του νερού, την αύξηση των McDonald's. Και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτό είναι βαλμένο έτσι ανάμεσα, είναι ρητορικό, αλλά δείχνει αλλαγές ριζικές. Θέλω εδώ να σταθώ για ένα λεπτό. Αγαπητοί φίλοι, οι πιο πολλοί εδώ μέσα είναι αρκετά νέοι. Οι πιο παλαιοί από εμάς είναι αυτό που είπε πριν ο κ. Παπασταύρος, ότι έχουμε ζήσει αυτή τη μεγάλη μεταβολή. Πρέπει να, αν θέλουμε να δούμε τα θέματα του νερού σωστά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα. Ο πλανήτης δεν είναι πια όπως ήταν. Δεν έχουμε μπροστά μας, είμαστε σε μια νέα εποχή. Σε μια τόσο νέα εποχή που και η εκπαίδευση και ο τρόπος που επικοινωνούμε σήμερα μας ξεπερνάει. Είμαστε πάρα πολύ πίσω έναντι του πόσο έχουν τρέξει τα πράγματα. Και έχουν τρέξει έξω και πέρα από κάθε έλεγχο. Και το ότι έχουμε στην οικονομία αυτό που έχουμε είναι ακριβώς γι' αυτό. Δεν υπάρχει πια ένας συγκεκριμένος εγκέφαλος από πίσω και το ίδιο ισχύει διότι δεν υπάρχει διεθνής διακυβέρνηση. Και όπως ο κάθε ένας κοιτάζει λίγα νόμιμα να πάρει το μεγαλύτερο επιτόκιο ή οτιδήποτε από τα λίγα χρήματα που μάζεψε σε όλη τη ζωή και τα έβαλε σε μια τράπεζα και άρα τα βάζει κάπου για να κερδίσει, αυτό μετακυλείται και μπορεί να το κάνει μέσα σε ένα κομπιούτερ, αυτό μετακυλείται στους επικεφαλείς των εταιριών σε μια αγωνιώδη μάχη ποιος θα επιβιώσει. Και αυτό γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος τελικά. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Η κρίση αυτή μας βοήθησε να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο. Το ξέραμε ότι θα έρθει. Το λέγαμε εδώ και 30 χρόνια ότι θα έρθει. Έχει έρθει. Και δεν έχει έρθει ακόμα με τη σοβαρότερη και πιο άσχημη μορφή του. Αν βάλουμε μυαλό, κάτι μπορεί να γίνει. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλές οι λεκάνες απορροής και τα ποτάμια στον κόσμο και για να μιλήσουμε είτε για τη Μεσόγειο είτε ειδικότερα για μια υπολεκάνη κάνουμε απλοποιήσεις, απλουστεύσεις. Θα προσπαθήσω να μην κάνω πάρα πολλές. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα προλίγο από τον κύριο Γιαννούλη και γι' αυτό θα αλλάξω λίγο. Εδώ ακριβώς είχαμε στη Μεσόγειο που δείχνει ακριβώς μέσα ήδη σε μια οίκο περιοχή πόσο διαφορετικές είναι οι συνθήκες της βροχόπτωσης και άρα ακόμη και οι στρατηγικές και οι πολιτικές για τις οποίες μιλάμε σε επίπεδο χωρών δεν μπορεί να είναι ίδιες.
Και εκεί είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα των διεθνών συμβάσεων. Το μεγαλύτερο διακύβευμα είναι πού πηγαίνει ο άνθρωπος σε αυτή την περιοχή. Τι γίνεται με τον πληθυσμό. Όταν βγήκε το The Limits to Growth που οδήγησε στην μεγάλη διάσκεψη του 1972 από το MIT, το Club of Rome κλπ. Έκανε αίσθηση. Μετά το θεώρησαν υπερβολικό. Είχε πει τότε ακριβώς το κυριότερο είναι ο υπερπληθυσμός. Επανέρχεται το θέμα ξανά και ξανά. Βλέπετε τις πόλεις πώς είναι. Η Μεσόγειος, όταν ήμουνα φοιτητής τη δεκαετία του 70, είχε 2/3 πληθυσμό στο βορρά και 1/3 στο νότο. Έχει ξεπεράσει το 50-50 και σε 10 χρόνια θα έχουμε 2/3 στον νότο, 1/3 στον βορρά. Αυτή η αλλαγή είναι τόσο σημαντική, όχι μόνο για τους υδατικούς πόρους, αλλά για την εν γέννη πολιτική και οικονομία της περιοχής, με ό,τι αυτό έχει να κάνει στο θέμα του νερού. Και αναφέρθηκε προλίγου επίσης οι πατάτες ή οτιδήποτε άλλο, το virtual water. Δηλαδή, όταν φτιάχνω προϊόντα, πού το οξύμορο, θα σας πω δύο οξύμορα, δύο από τα πιο οξύμορα, ντοματάκια και αγκουράκια στην έρημο της Λιβύης, μπανάνες στην Ιορδανία. Οι δύο αυτές περιοχές είναι αυτές οι οποίες δεν έχουν καθόλου νερό. Αλλά, στη μία περίπτωση ο Καντάφη με το πράσινο βιβλίο θέλει αυτάρκεια στην τροφή, έχει άφθονο νερό, φώσει. Θα δίνω λοιπόν το οξύμορο, το τρελό, του ότι με μία πολιτική κατεύθυνση μπορεί να ορίσουμε κάτι το οποίο είναι λογικό εν πρώτης, ότι να έχω μια αυτάρκεια για να είμαι πολιτικά αδέσμευτος και ούτω καθεξής, πώς μπορεί να οδηγήσει σε μια διαχείριση νερού τελείως έξω από κάθε λογική και οικονομία. Κάτι ανάλογο, όχι ακριβώς το ίδιο, γίνεται στο Ισραήλ και στην Ιορδανία με τη λογική ότι αφού μπορώ να χρησιμοποιήσω το ανακυκλωμένο νερό, το οποίο από εδώ και μπρος προτείνω να το λέμε αναγεννημένο νερό, διότι ακριβώς πρέπει να ξεπεραστεί και το ταμπού των μουσουλμάνων ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το χρησιμοποιημένο νερό κλπ. Μιλάμε για μια πραγματική επιστημονική επιτάχυνση των φυσικών φαινόμενων της αναγέννησης. Λοιπόν, εκεί πέρα γίνεται μια μεγάλη σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που λέμε efficiency, δηλαδή ουσιαστικά μια αποτελεσματική χρήση, και demand management, μια ουσιαστικά διαχείριση της ζήτησης. Μπορεί να παράγεις κάτι, το οποίο όμως να το δίνεις στη συνέχεια σε μια παραγωγική εντός εισαγωγικών διαδικασία, η οποία να φεύγει τελείως έξω από τη λογική της διαχείρισης του νερού. Άρα, τα δύο αυτά πράγματα δεν πρέπει να συγχέονται, αλλά πρέπει να συναποτελούν κομμάτι της διαχείρισης. Ακριβώς αυτό που σας έδειξα προλίγου. Κοιτάξτε τι γίνεται. Στο βορρά έχουμε σταθεροποιηθεί στη Μεσόγειο. Βλέπετε ότι όλη η αύξηση, και μιλάμε για μια αύξηση του 70, είμαστε το σύνολο, ήταν γύρω στα 300 εκατομμύρια και τώρα θα φτάσουμε μόνον στην νότια ακτή τα 300 εκατομμύρια σε λίγα χρόνια, 2025. Τι σημαίνει αυτό? Αν αυτό το προσθέσετε στο πρόβλημα το πολιτικό
και της μετανάστευσης, μιας μετανάστευσης που είναι ένα μείγμα πολιτικής, να τη βάλω πρώτα, πολιτικής δεν είναι το πρώτο, οικονομικής είναι το πρώτο, και περιβαλλοντικής μετανάστευσης, τα προβλήματα που έχει η Ευρώπη, έχουμε πάρει μια καλή γεύση, είναι πολύ πιθανόν να επιδεινωθούν πολύ. Και τότε ούτε η έδρα της UNESCO, ούτε καμία άλλη έδρα μπορεί να βάλει φρένο στο ρατσισμό. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα λέμε και ταυτοχρόνως έχουμε προσπάθειες διεθνείς που έχουν δείξει. Ιδού τι γίνεται με την πτώση, έτσι, του αριθμού των παιδιών ανά γυναίκα. Βλέπετε και την Κύπρο. Τι βλέπετε να είναι ψηλά, η Τουρκία και η Αίγυπτος. Και βέβαια μαζί με τον υπερπληθυσμό έχουμε την αστικοποίηση. Και μάλιστα την αστικοποίηση στις παράκτιες ζώνες. Και αυτό που ανέφερε προλίγου ο κύριος Διευθυντής, το οποίο είπε ότι όποιος έχει ένα χωράφι, νομίζει 10 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές, ότι θα το κάνει παραλιακή, πώς το λένε, παραλιακό ξενοδοχείο. Έπαυλη ή παραλιακό ξενοδοχείο. Παραλιακό, λέω, σε 10 χιλιόμετρα από τις ακτές, διότι κάνει και την πισίνα. Λοιπόν, μην την ξεχνάμε αυτή. Άρα υπάρχει το οξύμορο, το οποίο οξύμορο θα έρθω σε λίγο. Λοιπόν, η ζήτηση, τη βλέπουμε τη ζήτηση, πώς αναπτύσσεται στην περιοχή μας και οι υδάτινοι πόροι εσωτερικοί και εξωτερικοί, και βλέπουμε ότι ουσιαστικά η Αίγυπτος, σε παράδειγμα, είναι όλη η εξωτερική, είναι όλος ο Νείλος. Μια που υπόθηκε κάτι για τον Νείλο πριν και είναι λίγο διαφορετικά τα συστήματα Νείλου βέβαια και Αχελλώου, πολύ, πολύ διαφορετικά. Να σας πω κάτι έμεσο με το νερό, πόσο το ένα κάνει το άλλο. Σας δώσω ένα στοιχείο μόνο που έχει να κάνει με την Κύπρο. Ο Νείλος με την Κύπρο έχει να κάνει. Θα ακούσετε πώς. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε τις μέρες μας δεν είναι μόνο η απώλεια της βιοποικιλότητας, αλλά είναι η αλλαγή της βιοποικιλότητας. Έχουμε λοιπόν, ιδιαίτερα στα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου και στην Κύπρο, εισαγωγή ξένων ειδών, ξενικών ειδών, τα οποία έρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και από τον Ινδικό Ωκεανό. Πολλά από τα οποία είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα για τους υπάρχοντες οργανισμούς και τα οικοσυστήματα. Ήδη έχουμε πάρα πολλά ψάρια, έχουν ελαττωθεί δραστικά. Δηλαδή η ατζούλια και λοιπά που ήταν κλασικό ψάρι, ο γάβρος, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έχει ελαττωθεί απάρου και πολλά άλλα ψάρια. Ένας από τους λόγους είναι ακριβώς ο Νείλος. Τι ο Νείλος? Τα νερά που μπαίνουν στον Νείλο είναι λίγα πλέον. Άρα η αλατότητα της περιοχής είναι υψηλή. Παλιά, σε αυτό το σημείο, έξω από τον Νείλο, είχε μία ζώνη χαμηλής αλατότητας, η οποία εμπόδιζε τα νερά, τα αλμυρά νερά από το Σουέζ, της Ερυθράς, να ενωθούν με τα αλμυρά νερά της Μεσογείου. Την ώρα που ελαττώθηκε αυτή η κουρτίνα, μπαίνουν ανενόχλητα. Να λοιπόν τώρα δέστε πού θέλετε να βάλει το κόστος εδώ. Ποιος πληρώνει γι' αυτό? Δεν είναι σε κανένας, ούτε είναι, δεν είναι εθνικό το θέμα. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν πράγματα τα οποία, αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή όλη η προσπάθεια είναι ανάμεσα στην Αίγυπτο και το Σουδάν και τις άλλες χώρες να λύσει το πρόβλημα, γιατί η συμφωνία εκείνη ήταν αποικιοκρατική. Δεν έδινε στις χώρες με τις πηγές τα νερά που πρέπει να κρατάνε. Προσπαθούν να βρουν λύσεις σε αυτό. Αλλά δεν δίνουν λύση και δεν θα δώσουν λύση στην Μεσόγειο.
Τα προβλήματα λοιπόν, απλώς τα αναφέρω έτσι, μπορούμε να μιλάμε μέρες ολόκληρες, είναι πολυπλοκότατα και έχουν να κάνουν με τα εξωτερικά νερά ιδιαίτερα κάθε χώρας. Και τα ίδια θα έχουμε και στην Ελλάδα, έχουμε και εμείς πολλά, έδειξε ο Ιάκωβος από τον Νέστο, μπορώ να σας δώσω και εγώ πάρα πολλές άλλες πληροφορίες. Αυτοί που θα πεινάσουν και κυρίως θα διψάσουν στο μέλλον, θα με θυμηθείτε σε αυτό, είναι οι Ασιάτες χειρότεροι από όλους. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη Σαπσαχαράν Αφρική. Αλλά οι Κινέζοι είναι αυτοί που θα το πληρώσουν. Διότι πηγαίνουν με λάθος μοντέλο, επειδή μιλήσατε για μοντέλα. Πηγαίνουν με ένα πολύ βάρβαρο μοντέλο, πολύ αμερικάνικο μοντέλο, για μια χώρα η οποία πόρο απέχει από την Αμερική και το νερό σε λίγο θα το πούν νεράκι. Βάση περιπτώσει, ας έρθω λίγο στις χρήσεις του νερού. Υπόθηκαν και πριν, η Γεωργία εξακολουθεί να είναι ο κύριος καταναλωτής και επίσης βλέπουμε εδώ επίσης τις, πού είναι τα προβλήματα στις χώρες που ανέφερα μέσα στη Μεσόγειο που δεν έχουν πρόσβαση. Βλέπετε η νότια ακτή, βλέπετε αρκετά στην Τουρκία, παρόλο ότι έχει πολύ νερό, και αρκετά στο Μαρόκο, παρόλο ότι έχει καλή πολιτική νερού, αλλά είναι η δομή της χώρας τέτοια. Έχουμε αρκετά προβλήματα τα οποία πρέπει θα δούμε στη γειτονιά μας και αυτό δεν βοηθάει κανέναν, γιατί ακριβώς οι προτεραιότητες και τα κονδύλια και όλα τα πράγματα ορίζονται από αυτά που μπαίνουν στο τραπέζι κάθε φορά. Ένα καλό, ένα κακό είναι ότι πολλές χώρες δεν προσεγγίζουν τους στόχους της χιλιετίας, δηλαδή ακριβώς να υποδιπλασιάσουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο νερό και στην αποχέτευση. Στην αποχέτευση και στη Μεσόγειο οι βορειοαφρικανικές χώρες δεν θα το πλησιάσουν το στόχο ως προς την αποχέτευση, ως προς το πόσιμο νερό. Οι μεσογειακές χώρες της Αφρικής είναι οι μόνες που προσεγγίζουν το στόχο. Είναι το καλό νέο. Αυτό το έδειξε προλίγου και ο Ιάκωβος. Αυτό το οποίο βάζω εδώ είναι ότι το 80% των πιέσεων δεν οφείλονται στο κλίμα. Οφείλονται στην αύξηση του πληθυσμού και στον τρόπο της ανάπτυξης. Και ακριβώς ένα από τα θέματα το οποίο έρχεται, το θέμα του κλίματος, λίγο ταρακούνησε τα νερά ως προς το θέμα των υποδομών. Και το θέμα των υποδομών, δηλαδή πού μπορώ, τα φράγματα στα οποία η Κύπρος προηγήθηκε πολλών άλλων χωρών στη Μεσόγειο, είναι σαφές εδώ πέρα πόσο έχουν σχέση με την ανάπτυξη. Βλέπετε πόσα είναι ανά άτομο σε κυβικά μέτρα, ανά άτομο στις Ηνωμένες Πολιτείες οι ταμιευτήρες και βλέπετε δίπλα στις πηγές του Νείλου η Αιθιοπία, η οποία έχει και την χαμηλότερη, μία από τις χαμηλότερες αναπτύξεις στον κόσμο, βλέπετε ουσιαστικά να έχουμε μία άμεση σχεδόν, δεν λέω ότι οφείλεται σε αυτό, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε έναν άμεσο συσχετισμό ανάμεσα στους ταμιευτήρες και την ανάπτυξη. Είναι δύο παράλληλες πολύ ενδιαφέρουσες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε σήμερα τα φράγματα παλαιού τύπου. Τα φράγματα, τα γιγαντιαία φράγματα με το όλα τα προβλήματα που έχουν, την εξάτμιση, δηλαδή στο Ιράν, κάνανε φράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή έμενε το νερό και εξατμιζόταν, εξατμίζεται, χάνεται. Άμα δεν υπάρχουν, δηλαδή την ώρα που κάνεις το φράγμα, αν δεν έχεις την υποδομή ταυτόχρονα της χρήσης και της διανομής του, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όσο περίεργο, το ξέρετε καλύτερα από μένα, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, αυτά τα δύο πράγματα κινούνται χωριστά. Άλλος αποφασίζει για τα πράγματα, άλλος όταν φτάνουμε στην πράξη. Άλλος κάνει τη διανομή, άλλος κάνει την πώληση του νερού. Λοιπόν, αυτά όλα τα πράγματα είναι μεγάλα προβλήματα που πρέπει και μπορούν να λυθούν ιδιαίτερα κάτω από την πίεση του κλίματος. Εδώ
Ένα άλλο κομμάτι που έχει σημασία είναι το έδαφος. Ερχόμενος με το ταξί από το, από το αεροδρόμιο, λέω στον οδηγό, λέω, κάθε φορά που έρχομαι βλέπω και άλλη ανάπτυξη. Κύριε, μου λέει, σε λίγο στην Κύπρο θα εισάγουμε χώμα. Λέω, ήταν... Ο Αντώνης μου το πέτω. Λοιπόν, και ομολογώ ότι ήταν καταλυτικό. Διότι ακριβώς η αξία του χώματος είναι κάτι την οποία δεν φαίνεται κανένας να συζητάει. Η αξία του χώματος, το χώμα δεν είναι σκάβο σε βάση. Το 60-70% του χώματος είναι αποτέλεσμα καθαρά βιολογικών διαδικασιών. Είναι βιολογία, είναι οργανισμοί, δεν τους φτιάχνεις. Και άμα πιάσεις και τους καλύψεις, δημιουργείς τεράστια προβλήματα γενικότερα στο κλίμα και παντού. Και βλέπετε και οι επιφάνειες οι οποίες διαβρώνονται είναι σε ευθεία συνάρτηση με την κάλυψη. Δηλαδή όσο πιο πολύ καλύπτω με τσιμέντο και με άσφαλτο, τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι διάβρωση στις υπόλοιπες περιοχές. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε σοβαρότατα υπόψη, είναι άμεσα συναρτημένα με το θέμα του νερού. Το πώς κατεισδύει το νερό για να μπορέσει να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς και δεν φεύγει, συμπαρασύροντας απλώς και μόνο μεταξύ του το χώμα, το επιφανειακό, είναι άμεσα συναρτημένο με την πολιτική της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων. Θα περάσω πολύ γρήγορα γιατί ακριβώς αισθάνομαι την κόπωση όλων και έχουμε άλλη μια εισήγηση. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα της γεωργίας σήμερα, εκτός από τη χρήση του νερού, είναι ότι ρυπαίνει και το υπόλοιπο νερό. Με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι σφραγίσεις, δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα ποιότητας στους υπόλοιπους υδροφορείς και αυτό το οποίο σήμερα βλέπουμε και στην Κύπρο και αλλού, αρχίζουμε και βλέπουμε και νήτρο ρύπανση πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε παλαιότερα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν περνάει γρήγορα. Σας είπα πριν ότι το 86% στη Γαλλία ήδη, να μην είναι μόνο στην Ελλάδα, στην Ελλάδα το 73% των υγροτόπων από το 30 και μετά χάθηκαν στη Βόρειο Ελλάδα. Αλλά βλέπετε εδώ και στην Ισπανία κάπου 60%, στη Γαλλία γύρω στο 86% από τους πιο σημαντικούς και πάει λέγοντας. Πολύ κακή η τέτοια. Στον τουρισμό επίσης έχουμε μία μεγάλη χρήση νερού και πολύ συχνά για τα golfs, τα οποία είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε λογικά. Δεν λέμε να μην γίνει τίποτα εφόσον θέλουμε να έχουμε όλες τις κατηγορίες τουριστών, αλλά υπάρχει ένα όριο. Υπάρχει σε όλα τα πράγματα ένα όριο του τι μπορεί να περιμένει ένας τουρίστας σε μια περιοχή η οποία την ψάχνει. Στην οικιακή κατανάλωση, παρόλο ότι δεν είναι η κύρια, είναι μια περιοχή στην οποία μπορεί ο πολίτης να κάνει οικονομία και οι γυναίκες πάρα πολύ. Παίζει πάρα πολύ ρόλο αυτό. Και επίσης και στη ρήπανση. Δηλαδή όχι μόνο στην οικονομία του νερού. Κάναμε ένα πείραμα στην Ελλάδα και είδαμε ότι οι νοικοκυρές κατά μέσο όρο χρησιμοποιούν γύρω στη διπλάσια ποσότητα απορρυπαντικού είτε για τα πιάτα είτε για τα ρούχα από ό,τι είναι αναγκαίο για την καθαριότητα. Γιατί είναι σαν το παιδί. Δώσ' του κάτι ακόμη, δώσ' του καλό θα του κάνει, βάλε λίγο ακόμη, καλό θα του κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να το μάθει κανείς. Και είναι οικονομία σε τελική ανάλυση. Λοιπόν, στη βιομηχανία είναι μικρό, 12%. Αλλά η βιομηχανία σε ορισμένες τουλάχιστον χώρες, όπως η Ελλάδα, έχει μεγάλο μερίδιο της ευθύνης της ρύπανσης. Και όχι μόνο της ρύπανσης. Σε πολλά σημεία η βιομηχανία αντλεί από τον υπόγειο υδροφορέα μόνο και μόνο για να αραιώσει τα απόβλητά της. Είναι απίθανο αυτό που σας λέω, αλλά είναι αλήθεια. Όχι μόνο δηλαδή δεν κάνει ανακύκλωση, αλλά χρησιμοποιεί έναν φυσικό πόρο, υφάλμηρο νερό, για να αραιώσει δηλαδή τα νερά της ψήξης ή οτιδήποτε άλλο, αντί να τα ανακυκλώσει, τα αναμειγνύει
για να κατεβάσει, να φτάσει στα στάνταρ. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα εγκλήματα. Αποτέλεσμα, 40 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα λίμματα φτάνουν σήμερα στη Μεσόγειο. Πιστεύω ότι δεν θα πεθάνει η Μεσόγειος, γιατί κανένας δεν θέλει να αυτοκτονήσει, έτσι συλλογικά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτό. Και πρέπει να σας πω, θα σταματήσω την παρουσίαση και θα πω μερικά πράγματα εκτός παρουσίασης. Η κλιματική αλλαγή απλά επιτεινώνει την κατάσταση. Όλα τα μοντέλα συμφωνούν σε αυτό και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι έχουμε τον αιώνα που μας που έχουμε μπροστά, έχουμε πολλές αβεβαιότητες. Η ολοκληρωμένη διαχείριση λοιπόν των υδατικών πόρων ανέφερε πριν ο κύριος Γιαννούλης την Global Water Partnership, την Παγκόσμια Σύμπραξη για το Νερό. Το Global Water Partnership δεν είναι μη κυβερνητική, είναι διακυβερνητική οργάνωση με έδρα την Στοκχόλμη και έχει, δηλαδή είναι μέλη οι χώρες. Όχι όλες οι χώρες βέβαια. Και έχει μία σειρά από partnerships, μία από τις οποίες είναι η Μεσογειακή, τις οποίες έχω την τιμή να προεδρεύω και στην οποία μετέχουν όλα τα δίκτυα. Δηλαδή μετέχει από την Κύπρο, ας πούμε, το focal point του Blue Plan. Μετέχουν οι πόλεις, το Med Cities, ο κύριος Μιχαηλίδης μετέχει εκπροσωπώντας το Med Cities. Και ούτω καθεξής. Είναι ένα δίκτυο δικτύων που έχουν να κάνουν με τα νερά. Λοιπόν, η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ευρώπη έχει πάρει την μορφή της διρεκτίβας πλαίσιο για τα νερά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Και ουσιαστικά οφείλει να περιλαμβάνει, και δεν είχε σχεδιαστεί έτσι ούτε η οδηγία πλαίσιο, ώστε να περιλαμβάνει μέσα και τον κίνδυνο της αλλαγής του κλίματος. Δηλαδή χρειάζεται μία προσαρμογή ώστε να μπορεί να καλύπτει και αυτήν την παράμετρο. Ακούσατε πριν ότι ήμουνα στο Μονακό, ήταν η συνάντηση της European Investment Bank, World Bank και όλων των άλλων, ο ΣΑ κλπ. Με πρόσκληση στο Μονακό, όπου συζητήθηκε ακριβώς η οικονομική διάσταση του θέματος, του κλίματος και του νερού. Αυτό το οποίο είναι με τρία λόγια η λύση είναι ότι όλα τα έργα από εδώ και μπρος χρειάζονται εκτός από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χρειάζονται αυτό που λέμε climate proofing. Πρέπει δηλαδή να δούμε πώς τα αντίστοιχα έργα μέσα στην επόμενη 25ετία, 30ετία μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό που λέμε προσαρμογή, adaptation. Όχι στο mitigation, όχι δηλαδή στην ανέρεση του αιτίου που είναι ένα καίο λιγότερο, αλλά πώς μπορώ να προσαρμόσω, πώς μπορούν αυτά τα έργα να προσαρμόσουν την κοινωνία και την οικονομία μας σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Και πολλά από τα πράγματα που ήδη κάνουμε, όπως η επαναχρησιμοποίηση, που δεν γίνεται ακόμη πλήρως, η επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων, το αναγεννημένο, όπως λέω εγώ, νερό, είναι μια πολύ βασική κατεύθυνση, μαζί με τον έλεγχο της ζήτησης και κυρίως μαζί με μία νέα κουλτούρα του νερού, μια που μιλάμε ακριβώς και μέσα στα πλαίσια της UNESCO. Η νέα αυτή κουλτούρα του νερού καταφέραμε να είναι ένας κεντρικός όρος στο κείμενο της στρατηγικής για το νερό της Μεσογείου που αποφασίστηκε στην Ιορδανία το Δεκέμβριο από τους Υπουργούς Νερού και η στρατηγική αυτή γράφεται τώρα και μάλιστα γράφεται. Μπορώ να σας πω ένα μυστικό, ότι εν μέρη γράφεται από την ομάδα τη δική μου. Θα έχει την εποπτεία αυτής της στρατηγικής. Η κουλτούρα λοιπόν του νερού θα πρέπει να είναι, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, βασισμένη πρώτα απ' όλα στη βαθιά κατανόηση των πολύπλοκων, παγκόσμιων και τοπικών προβλημάτων. Αυτό που κάναμε σήμερα και αρχίζουμε, φαντάζομαι, είναι γνωστό ή θα γίνει γνωστότερο. Δεύτερον, χρειάζεται μία ισχυροποίηση της και συστηματοποίηση της εκπαίδευσης για την αηφόρο ανάπτυξη και της ενημέρωσης των πολιτών με πολύ βασικό στοιχείο το νερό, κεντρικό στοιχείο το νερό. Τρίτον, χρειάζεται να συμβάλλει στα εξής, η κουλτούρα αυτή.
στο δραστικό περιορισμό της κατανάλωσης, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, βλέπετε τα δύο μαζί είναι συμπληρωματικά, στην επανένταξη και βελτιωμένη χρήση παραδοσιακών πρακτικών. Αν είχα χρόνο θα σας έλεγα τα προγράμματα που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νησιά για τη συλλογή του νερού. Υπάρχουν ακόμη οι στέρνες, φτιάχνουμε καινούριες στέρνες, στέρνες πάρα πολύ που φτιάχνονται σε μία μέρα μέσα με υλικά ελαφρά από αλουμίνιο και πλαστικά εσωτερικά και έχουν, πώς το λένε, εγγύηση για μία 25ετία. Και έχουμε βάλει μικρές συσκευές οσμωτικής reverse osmosis, αντιστρεπτής όσμωσης, που μετατρέπει το νερό της βροχής σε πόσιμο στις περιοχές που ήταν παλιά οι πηγές, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσουν σε μικρά χωριά κλπ. Κυρίως για να σώσουν το πρόβλημα της Ελλάδος με αυτά, για να εκπαιδεύσουμε, για να δείξουμε το παράδειγμα. Και ακριβώς αυτή είναι βασική παράμετρος της νέας κουλτούρας. Αυτό που θα πει, φαντάζομαι, σε λίγο ο Αλέξης, είναι η συντήρηση αξιόλογων παραδειγμάτων τεχνολογιών του παρελθόντος ως πηγόν έμπνευσης, και έχουμε ένα πρόγραμμα, το Ιδρία, στο οποίο μετέχει και η Λάρνακα και ο κύριος Μιχαηλίδης, και επίσης την ευρεία αποδοχή του καθαρισμένου, ανακυκλωμένου νερού, του αναγεννημένου νερού, και τέλος την επίλυση των διαμεθοριακών προβλημάτων, οδεύοντας από την χρήση του νερού, από το μοίρασμα του νερού, σε μοίρασμα των πλέον εκτιμάτων που μπορούν να προέλθουν από το νερό. Σας ευχαριστώ και ήταν ένας παραθώνιος προς το πρόβλημα. Ευχαριστήσω θερμότατα τον κύριο Σκούλο. Αγαπητοί Μιχάλη, μας έδωσες εκπληκτικές πληροφορίες. Σύντομα. Το πάθος αυτό που σε διακρίνει και με το πάθος που υπηρετείς την επιστήμη σου. Θα πρότεινα, επειδή ο χρόνος μας είναι ξεπερασμένος σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα πρότεινα να τεθούμε ερωτήματα στο τέλος, μετά την εισήγηση του κ. Μιχαηλίδη. Θα μείνει εδώ μαζί μας. Πολύ καλά. Όχι, θα καθίσω εδώ για να βλέπω. Απλά επειδή έχετε ευρωεκλογές, θέλω να πω ένα πράγμα. Αυτό που δεν είπες. Αυτό που δεν είπες είναι ότι εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στην Κοπεγχάγη, και το ΝΙΝΣ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε μία εξαίρεση και με ψήφισε για να με βρει το επόμενο. Το θέμα είναι το εξής. Πρέπει να βάλετε σε όλα τα κόμματα, ερώτημα δηλαδή οι πολίτες, λείπει η κυρία, το θέμα του νερού δεν είναι θέμα μόνον των εθνικών εκλογών. Είναι και στο Ευρωκοινοβούλιο. Διότι στο Ευρωκοινοβούλιο οι Βόρειοι το νερό το βλέπουν αλλιώς από ό,τι εμείς. Και έχουμε ανάγκη όσοι θα πάνε και από την Κύπρο να αναδείξουν το πρόβλημα. Μιχάλη, μου θέλεις την ευκαιρία να το τονίσεις αύριο στη συζήτηση της Στρογγυλής Τράπεζας. Να καλέσω μαζί μας τώρα τον κύριο Μιχαηλίδη για την τελευταία εισήγηση. Ειδικρινά λυπάμαι και δεν θέλω αυτό το κομμάτι που είναι πολιτισμός, και είναι πολιτισμός δίπλα μας, κοντά μας, δικός μας πολιτισμός, της Κύπρου, περίπτωση της Λάρνακας. Δεν θέλω να λυθεί. Θα τον παρακαλέσω όσο είναι πιο δυνατό, πιο γρήγορα, πιο σύντομα, να μας δώσει τα ουσιαστικότερα σημεία της εισήγησης. Και θα πω μόνο, έχει ένα βιογραφικό που το έχω μαζί μου, είναι πλουσιότατο, μιλάει αφ' αυτού το ίδιο. Θα πω μόνο ότι υπηρετεί και εκείνος με πάθος το θέμα του νερού, στο κομμάτι που αναφέρεται στον πολιτισμό και σχετίζεται με τον πολιτισμό. Είναι αντιδήμαρχος της Λάρνακας τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Συνεργάζεται με όλους τους φορείς που μιλάνε για το νερό και την εξοικονόμησή του και τη διαχείρισή του. Και θα τον παρακαλέσω να πάρει το λόγο με χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Και εσάς μην αποχωρήσετε, μείνετε μαζί μας. Μείνετε μαζί μας ως το τέλος. Είναι πολύ συνάδελφοι και άλλοι φίλοι καλοί και της ΕΒΑ και του Πανεπιστημίου που είναι κοντά μας.
Έχω το πιο δύσκολο κομμάτι του σημερινού συνεδρίου. Τελευταίος, όλοι κουρασμένοι, θα προσπαθήσω όμως να είμαι ευχάριστος και στο, έτσι, στο point, όπως λέμε. Δούμε και πώς λειτουργεί αυτό. Είναι και το ρομαντικό κομμάτι όλης αυτής της συζήτησης, μετά από ό,τι θα έχουμε να ακούσει. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος, δεν θα λέω αυτά που θα διαβάζετε, θα λέω κάτι άλλο. Ξεκινήσαμε με πηγάδια στη Λάρνακα, κάναμε υδραγωγία, κάναμε καλύτερα υδραγωγία και στο τέλος μας έφυγε και ο της, του κράτους ο κ. Αλετράρη. Να πούμε ότι μετά από τα υδραγωγία που έφερναν 900 τόνους νερού την ημέρα και έφταναν και για, τις καλλιέργειες και για το νερό, σήμερα πήγαμε σε φράγματα, πήγαμε σε αφαλάτωση και η Λάρνακα από περίπου 1.000 τόνους που έφερε το υδραγωγείο σήμερα χρειάζεται, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 30. Μόνο η Λάρνακα για την ίδρυψη του κόσμου. Όμως θα προχωρήσουμε γρήγορα. Το Κίτιον πάντα υπήρξε ένα κέντρο διαχρονικά διαπολιτισμικής συνέβρεσης. Είχαμε τους προέλληνες, μετά ήρθαν οι Έλληνες. Οι Μυκηναίοι Αχαιοί έγιναν τείχοι, δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο με τα προμήθεια. Ήρθαν οι Φίνικες, καινούργια προσθήκη στο δυναμικό της πόλης και στη σοφία της. Και φτάνουμε στα αρχαϊκά χρόνια όπου η πόλη έγινε μεγάλη και έγινε και πολύ πολιτισμένη. Και βλέπετε η κυρία εδώ βαστάκι βιβλίων, είναι μια αρχαϊκή μορφή. Και όλοι αυτοί είναι άνθρωποι της πόλης, είναι αντικείμενο που βρέθηκε στην πόλη και είναι όλοι άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων. Είναι ρήτορες, είναι ηθοποιοί, είναι μουσικοί και γενικά η πόλη έγινε πολιτισμένη. Οι θεοί της παρουσιάζονταν με ψηλή ηθική, με ψηλή αισθητική, με συγχωρείτε, πράγμα που δείχνει και το επίπεδο της πόλης και μερικά από αυτά τα αγάλματα που βρέθηκαν στο αρχαίο Κύπρο είναι από τα καλύτερα που έχουν βρεθεί στην Κύπρο, ειδικά το τελευταίο της Αρτέμιος Παραλίας, θέλετε το καλύτερο που βρέθηκε και υπήρχε στην Κύπρο. Και φτάνουμε βέβαια σε μια εποχή όπου έχουμε τη μαρτυρία ότι η πόλη είχε και υπουργών, είχε υπεύθυνο για την υδατοπρομήθεια. Και το 7ο αιώνα π.Χ. είχαμε υπεύθυνο για την υδατοπρομήθεια της πόλης και τον 21ο αιώνα ακόμη η Κύπρος δεν κατάφερε να έχει ενιαίο φορέα για τη διαχείριση των υδάτων. Συμφωνώ ότι ο πολιτισμός μας έχει μείνει πίσω. Έχουμε μείνει πίσω. Όταν το 700 π.Χ. μπορούσαμε να διαχειριστούμε ολοκληρωτικά την υδατοπρομήθεια μιας πόλης, σήμερα δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αυτά έχουν βρεθεί στο αρχαίο λιμάνι, στον περίκλειστο αρχαίο λιμάνι του Κητίου, ένα ολόκληρο υδραγωγείο, έφερε νερό από περιοχές και πηγές εκτός των τυχών και υπήρχαν όλα που υπήρχαν μέχρι και υπάρχουν και σήμερα και υπήρχαν και καλύτερα από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Υπήρχε περισσότερη αυθονία νερού, υπήρχε περισσότερη φροντίδα. Και βεβαίως υπήρχε και η έμπνευση, πώς να μεταφέρεις το νερό, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Βεβαίως το άλλο υγρό στοιχείο, η θάλασσα, και αυτή δημιουργεί πολιτισμό, δημιουργεί επαφές με το εξωτερικό, και ανεβάζει τον πολιτισμό, ανεβάζει την πόλη. Πάλι είχαμε τον 7ο αιώνα, τα αρχαϊκά χρόνια, τα κλασικά χρόνια. Στην Κύπρο είχαμε υπουργός για τη θάλασσα, για την ναυτιλία, για το εμπόριο. Σήμερα δεν τους έχουμε. Πάλι κάτι δεν πάει καλά με το σημερινό μας πολιτισμό, με τις σημερινές μας προτεραιότητες και αξίες. Αυτή η πόλη που ήταν τόσο πολύ οργανωμένη, που ήταν πολιτισμένη, γέννησε πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Και όταν στο Κίτιον είχαμε υδραγωγία και
υπήρχε ένα φθονία νερού, σε άλλες περιοχές της Κύπρου ακόμη έβγαζαν νερό από τα πηγάδια και δεν ήταν εύκολο να κάνεις και πηγάδι. Έπρεπε να το κληρονομήσεις ή να εργαστείς για πολύ καιρό για να κάνεις ένα πηγάδι στο σπίτι σου, να έχεις νερό. Όμως το αρχείο Γκίδιο βγάλαμε διαχρονικούς ανθρώπους, το Zero GPS, πιθανότερα, και αυτό είναι σίγουρο, είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος του πνεύματος που έχει γεννήσει ποτέ η Κύπρος. Είναι ο άνθρωπος που πρώτος μίλησε για την ανάγκη του διαπολιτισμικού διαλόγου, ότι πρέπει να ρίξουμε τα σύνορα που χωρίζουν τους ανθρώπους, πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες της καλής συμβίωσης αναμεταξύ μας. Είναι ο πατέρας των οργανισμών για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης. Πρώτος έχει μιλήσει για αυτή την ανάγκη, τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης. Είναι ο πατέρας των περιβαλλοντιστών. Ο πρώτος μίλησε για την ανάγκη να ζούμε κοντά στη φύση και να κάνουμε αυτά που πρέπει. Τέταρτος αιώνας π.Χ. τα συζητούμε ακόμα και δεν βρίσκουμε λύσεις. Είναι βέβαια και ήταν και πρακτικός ο Ζεοκητές. Ήταν ο πατέρας των ασφαλιών, γιατί ο ίδιος ναυάγησε και έχασε την πατρική του περιουσία. Έπρεπε να σκεφτεί με ποιον τρόπο να προστατευτούν οι περιουσίες των καπετάνιων, των ιδιοκτητών των σκαφών, η περιουσία των εμπόρων κλπ. Ήταν ο πρώτος ασφαλιστής στην οικουμένη. Και βεβαίως εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα η φιλοσοφία του μια ισχύουσα φιλοσοφία, γιατί ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα. Έγινε η σημαντικότερη φιλοσοφία κατά τα ελληνικά και ρωμαϊκά χρόνια. Ο Μάρκος Αυρίλιος βέβαια είναι στο κέντρο. Είναι ο πρώτος ο στοικός, ο συνεργητής του Ζήνωνα, που εφεύρε σχεδόν όλες τις έννοιες του χριστιανισμού. Η συνείδηση, ο λόγος, όλα αυτά είναι πράγματα που πήραν οι χριστιανοί από τους στοικούς. Βέβαια, στο Κύριο, πέρα από τον πνευματικό πολιτισμό, υπήρχε και ο υλικός πολιτισμός. Το ένα πάει με το άλλο. Και ακόμα και το σπαθί του μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτό που έκοψε τον γόρδιο δεσμό, ήταν το δώρο του βασιλιά που Μιάσονα, όταν βρέθηκα για πρώτη φορά μετά τη μάχη στο Ισό, που οι βασιλιάδες της Κύπρου του έδωσαν τη συμμαχία τους. Υπήρχε ευρύτητα. Και βέβαια υπήρχε η συνέχεια, όχι μόνο από το Ζήνωνα, η πόλη που ήταν πολιτισμένη, είχε γεννήσει κι άλλους σπουδαίους ανθρώπους, ο Πολώνιος και ο Πολόδωρος, ο Κιτιής, ήταν δύο γιατροί στον πρώτο αιώνα π.Χ. που έγραψαν τεράστιο αριθμό βιβλίων ιατρικού περιεχομένου, μερικά από τα βιβλία του Απολλώνιου Σότσονται, του Απολλόδωρου όχι τόσα, έχουμε όμως γνώσεις από άλλες πηγές. Και αυτά τα έγραφα για να μπουν στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και έχουμε βέβαια ένα σωρό από άλλους ανθρώπους. Βέβαια, μέρος του υλικού πολιτισμού της πόλης ήταν και η ικανότητα να διοχετεύει το νερό, να το μεταφέρει, να το διακλαδώνει, να το δίνει εκεί που πρέπει. Με στεγανές διασωληνώσεις, σας παρακαλώ, των ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Βέβαια, έχουμε την αλλαγή στη θρησκεία από την Αφροδίτη στην Παναγία. Το 45 π.Χ. επισκέφθηκε τη Λάρνακα το αρχαίο Κίτιο ο Απόστολος Βαρνάβας και ο Παύλος και στις απόκριφες πράξεις του Βαρνάβα σημειώνεται ότι ξεκουράστηκαν στο υδραγωγείο της Λάρνακας και δροσίστηκαν και συνέχισαν για την Σαλαμίνα. Βεβαίως και η αλική της Λάρνακας είναι άλλος ένας πόρος που συνέβαλε στον πολιτισμό της πόλης, γιατί έδινε εύκολη τροφή, πλούσιο κυνήγι, και το καλοκαίρι το αλάτι σε πολλές περιόδους στην αρχαιότητα. Το αλάτι είναι ένα πολύ ακριβό προϊόν, το οποίο ανέβαζε ακόμα περισσότερο τον πλούτο της πόλης. Στα μεσαιωνικά χρόνια τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά στην Κύπρο, έχουμε πτώση του πληθυσμού, όμως η Λάρνακα εξακολουθεί να είναι σημαντική και έχουμε και στο χρονικό του Μαχαιρά
ότι υπήρχαν μήλοι που άλλαξαν αλεύρι, πιθανότατα από τα εργαλεία της πόλης που λειτουργούσαν. Όμως το 1746 και μέχρι το 1748, ο μόνος φορισμένος Οθωμανός διοικητής στον Κύπρο, ο Αμπού Μπεκίρ Πασάς, έκανε τον γνωστό υδραγωγείο τον Καμάρο στη Λάρνακα. Η πόλη εξακολουθούσε να είναι το κύριο λιμάνι, το κύριο οικονομικών κέντρων της Κύπρου. Έπρεπε να έχει νερό και για να δίνει στα πλοία, αλλά και για να μπορεί να εξακολουθεί η οικονομική δραστηριότητα του Οθωμανικού κράτους. Αυτό είναι το μοναδικό έργο κοινής ωφελίας, σας παρακαλώ, που έγινε ολόκληρη την τουρκοκρατία στην Κύπρο. Το υδραγωγείο του Μπεκίρ Πασά. Αποτελείται σε ολικά από 15 χιλιόμετρα, τα μισά χιλιόμετρα είναι υπόγεια, κάτω από τον ποταμό, από τον Χήμαρο Τρίμηθο, στα 7 χιλιόμετρα που πάει υπόγεια υπάρχουν πηγάδια επίσκεψη στον αγωγό για να μπορεί να καταρρίζεται και υπήρχαν και δύο μήλοι που άλευταν αλεύρι και πιθανότατα ήταν ήδη που υπήρχαν και κατά δύο μεσαίωνα, απλώς ανακαινίζονταν και φτιάχνονταν. Με τη λειτουργία του Οθωμανικού Υδραυλίου στη Λάρνα, η Σκάλα γίνεται στην ουσία η πρωτεύουσα της Κύπρου, ο πληθυσμός της είναι μεγαλύτερος από τη Λευκοσία, ιδιαίτερα ο ελληνικός της πληθυσμός, ο ελληνικός πληθυσμός της Λάρνακας, ήταν πολύ μεγαλύτερο από τον ελληνικό πληθυσμό της Λευκοσίας, γιατί η Λευκοσία ήταν ένα τουρκοχώρη στην ουσία, ήταν η διοίκηση της Οθωμανικής εξουσίας και τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα στη Λευκοσία παρά ότι στη Λάρνακα. Και πάλι σε αυτήν την νέο κύκλο πολιτισμού που συνδέθηκε με την εύκολη παροχή νερού, με την εύκολη ύδατο του Προμήθεια, έχουμε μια νέα έκρηξη πολιτισμού. Ανθρώπων που γέννησαν οι πόλεις, που άφησαν το στίγμα τους εκτός Κύπρου, περισσότερο παρά μέσα στην Κύπρο. Και πιθανότατα η πιο ωραία περιγραφή που έχουμε ποτέ στην Κύπρο για το συσχετισμό του πολιτισμού με το νερό, με την εύκολη πρόσβαση στο νερό, είναι αυτά τα λόγια που έγραψε ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός στο βιβλίο του Ιστορία της Κύπρου. Εκδόθηκε το 1788 στην Βενετία, στα ελληνικά βέβαια, και επαινεί την πόλη που είναι τόσο σπουδαία. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας τα διαβάσω, να κάνω έτσι απλώς μια περίληψη, να κερδίζουμε χρόνο, να μην σας κουράσω. Ήταν τόσο σπουδαία γιατί κυλούσαν τα νερά μέσα στην πόλη, δροσιζόταν η γη, μύριζαν τα δέντρα, τα καρποφόρα έδιναν οι λεμονιές, οι πορτοκαλιές, οι ναντζές, οι κήποι πλήρης αρθέων και λουλουδιών, ευχάριστη σωσμής και ο καθένας μπορεί να αγοράσει ένα ή δύο μέτρα νερού και να κάνει βρύση στο σπίτι του. Όταν την τουρκοκρατία γύρει που ήταν δύσκολο ακόμη και να επιβιώσεις. Βέβαια τα πράγματα στην Αγγλοκρατία άλλαξαν. Η Κύπρος μπήκε σε μια σειρά διαχείρισης διαφορετικής και ακόμα και η διαχείριση των υδάτινων πόρων γίνεται κεντρικά και η Κυπριακή Δημοκρατία το 1960 το πρώτο φράγμα που έκανε στην ιστορία της ήταν στον ποταμό Τρέμηθο για να εμπλουτίσει τα υπόγεια νερά που τροφοδοτήθηκαν το υδραυλίο της Λάρνακας. Βέβαια, οι Άγγλοι παρέλαβαν την Λάρνακα δεύτερη σε πληθυσμό, πρώτη σε οικονομική σημασία και την παρέδωσαν τέταρτη το 1960. Ο σημερινός πολιτισμός μας θα κριθεί αργότερα. Τον κρίναμε ήδη εδώ αρκετά, από οι δύο καθηγητές μας έχουν κρίνει τον πολιτισμό μας και βλέπουμε τις αδυναμίες μας που πρέπει να τις φτιάξουμε. Είναι μια βιβλιογραφία για όσους ενδιαφέρονται για το θέμα. Θα τα παραδώσω στον καθηγητή, τον κύριο Μαυροϊδή. Όσοι θα θέλουν να διαβάσουν περισσότερο, θα μπορούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είμαι σύντομα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και σύντομος ήσουν και τόσο αυρός, βέβαια, γεμάτο πολιτισμό. Η εισήγησή σου, το εκτιμούμε αυτό ιδιαίτερα. Και θα ήθελα, αν υπάρχουν έτσι βασικά ερωτήματα τώρα, και για τους δύο βιλητές, και για τον κ. Σκούλο και για τον κ. Μιχαηλίδη, να διατυπωθούν πολύ σύντομα, με απλότητα ίσως, ή αν υπάρχει κάτι που μπορεί να απαντηθεί στην αυριανή συνεδρία. Έχουμε ένα στολικό τραπέζι αύριο το απόγευμα, το βράδυ, διευθύνει ο κ. Παπαστάβος, που είναι μαζί μας. Ερωτήματα λοιπόν, αν υπάρχουν τώρα, να τεθούν. Είναι απόλυτα ενιαία. Το η κάθε πόλη έχει ξεχωριστό συμβούλιο υδατοπρομήθειας και ξεχωριστό συμβούλιο αποχέτευσης. Το κάθε συμβούλιο υδατοπρομήθειας έχει δική του τιμολογιακή πολιτική και αυτό που υπάρχει είναι κάποιο όριο, κάποιο ceiling από τη Βουλή. Και συνήθως όλα τα συμβούλια δεν χρεώνουν το απόλυτα, το ψηλότερο. Το ίδιο και με τις αποχετεύσεις. Όμως, επειδή στις αποχετεύσεις άλλα συμβούλια έχουν ένα πτυξιακό πρόγραμμα, ενώ άλλα συμβούλια έχουν τελειώσει το αναπτυξιακό του πρόγραμμα, κάποια συμβούλια πληρώνουν περισσότερο, διότι η ανάπτυξη είναι στη μέση, άρα χρειάζονται τα λεφτά και χρόνια περισσότερο. Κάποια συμβούλια που δεν έχουν αναπτυξιακά προγράμματα ή έχουν τελειώσει τα αναπτυξιακά προγράμματα, πληρώνουν λιγότερο. Πάντως δεν υπάρχουν μοντέλα ιδιωτικοποίησης στο κόσμο νερό και δεν είναι, ας πούμε, εφαρμόζεται κλιμακωτό τιμολόγιο. Ναι, εφαρμόζεται κλιμακωτό τιμολόγιο, ανάλογα με την κατανάλωση. Υπάρχει. Είναι εδώ που έχουν το πρόβλημα με τους πολίτες, που βαδικούν. Εγκρίμαστε. Κριστίνα, έχεις κάτι να ρωτήσεις. Ναι, με χαρά. Σε σχέση με την αποθήκευση και είχατε πει για την Αμερική ότι έχω την πιο μεγάλη αποθήκευση στην Ελλάδα. Επειδή εμάς πριν λίγο καιρό είχαμε περάσει από το καλοκαίρι, είχαμε μεγάλη αιμοδία. Και μας έκοβαν το νερό αρκετά συχνά μέσα στην εβδομάδα και μας είχαν τρομάξει ότι σε 50 χρόνια περίπου στην Κύπρο θα έχουμε ξηρακώσει ξηρασία από την κυβέρνηση κλπ. Πώς μπορούμε. Και είχα ακούσει μάλιστα στην Αμερική ότι η κατανάλωση ανά άτομα και ανά οικογένεια σπίτι είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Μπορούμε μέχρι πριν να γίνει τόσο πολύ εμφανή το πρόβλημα να αλλάξει μέσα από την παιδεία αυτό το πράγμα. Νομίζω πως η απάντηση είναι ναι. Το θέμα είναι το εξής. Μην συγχαίρετε τρία πράγματα. Αυτό που είπαμε στην Αμερική είναι οφείλεται σε εθνική, στρατηγική, δεν είναι ατομική προσπάθεια. Αναφέρεται στα φράγματα που έχουν φτιάξει οι διάφορες πολιτείες στην Αμερική για το νερό. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκα εγώ είναι η ατομική προσπάθεια του κάθε ενός μας να μαζέψει το νερό από τη στέγη του ή από τον κήπο του και να το αποθηκεύσει ο ίδιος με δικά του έξοδα στο χωράφι του, στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, στο υπόγειο της πολυκατοικίας του. Αυτή τη στιγμή γίνονται πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη, χτίζονται πολυκατοικίες οι οποίες μαζεύονται το νερό της βροχής. Χρησιμοποιείται το νερό αυτό. Θα πρέπει να γίνει δια νόμου πλέον. Σε όλες τις χώρες μέσα στην Μεσόγειο, ιδιαίτερα πια, πρέπει να ένας χώρος υπόγειος να μαζεύει αυτό το νερό, όπως και το νερό της αναχρησιμοποίησης. Υπάρχει και πατέντα κυπριακή, η οποία για το λεγόμενο grey water, το νερό της αναχρησιμοποίησης. Λοιπόν, σε αυτό αναφέρομαι και αυτό πρέπει να προχωρήσει σε ιδρύματα, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα δημόσια κτίρια, παντού. Ξέρετε πόσο νερό μπορούμε να μαζέψουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι εκπληκτικά πολύ το νερό που μπορούμε να μαζέψουμε. Το οποίο χάνεται και όχι μόνο, αλλά το πρόβλημα που έχουμε με την αλλαγή του κλίματος είναι ότι
οι μεγάλες περίοδοι ή οι μεγαλύτερες περίοδοι ξηρασίας θα ακολουθούνται από περιόδους υψηλών προαποπτώσεων, οι οποίες αυτές για μικρό χρονικό διάστημα που θα δημιουργούν πολύ μεγάλη διάβρωση της γης κλπ. Αυτό, εάν έχουμε δηλαδή τους χώρους της αποθήκευσης αυτού του νερού, κερδίζουμε και τα δύο. Δηλαδή, κερδίζουμε το νερό και δεν χάνουμε το έδαφος και όλα τα προβλήματα που δημιουργεί ακριβώς η διάβρωση. Εγώ προτείνω να κλείσουμε εδώ την όψινή συνεδρία, να σας καλέσω όλους. Ευχαριστώ πρώτα για την ομιλία σας. Ήθελα να ξέρω αν εσείς στην Ελλάδα ως ακαδημαϊκή συνεργάζεστε καθόλου με πολιτικούς, δηλαδή επηρεάζεται η γνώση σας και η έρευνα που κάνετε στο θέμα του νερού, επηρεάζει πολιτικές αποφάσεις. Ωραία ερώτηση. Αναστασία του Χρονιού, λέγομαι και με εγώ καθηγητή. Ναι. Να σας πω την αλήθεια μου. Δυστυχώς ναι. Λέω δυστυχώς, γιατί η μεγαλύτερη επιρροή στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα έγινε από συναδέλφους μηχανικούς των Πολυτεχνείων, οι οποίοι δεν έλαβαν κανέναν άλλον υπόψη. Άρα μόνο το τσιμέντο. Λοιπόν, ίσως αυτό οδήγησε σε μια πόλωση στην οποία πολλές φορές μόνο τους πολιτικούς αιτιόμεθα για τα λάθη, ενώ έχει και η ακαδημαϊκή κοινότητα την ευθύνη της. Για να γίνω λίγο πιο σοβαρός, να μην απαντήσω μόνο ρητορικά, που είναι αλήθεια, αλλά είναι ότι υπάρχει κάτι το ενδιάμεσο. Δηλαδή, οι επιστήμονες καλούνται κυρίως μέσα από δύο μηχανισμούς. Ως σύμβουλοι, συγκεκριμένα πρόσωπα, ή μέσα από τα αντίστοιχα επιμελητήρια ή τις επιστημονικές ενώσεις. Αυτός ο δεύτερος τρόπος δεν είναι επαρκώς θεσμοθετημένος και κυρίως δεν είναι αρκετά ισχυρός και άμυρος εσωτερικών πολιτικών στα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια των οργανισμών. Άρα η απάντηση είναι ναι, αλλά δεν δίνει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να δίνει, διότι δεν γίνεται σε επίπεδο το Πανεπιστήμιο Αθηνών προς την πολιτεία ή το Πανεπιστήμιο ή η κοινότητα επιστημονική, αλλά γίνεται μέσα από φορείς οι οποίοι από τη φύση τους αναπαράγουν την κομματική πολιτική εικόνα. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Μαζί θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές της αποψινής βραδιάς των εργασιών της σήμερα. Να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που συμβάλλατε με τον προβληματισμό σας, με τα ερωτήματά σας, με την παρουσία σας και την ποιοτική σας, γιατί που έγινε τελικά πάνω στο θέμα.